Δεινοπαθούν δημότες και κατασταματάρχες στην ευρύτερη περιοχή της οδού 1821, όπου εκτελούνται εργασίες στο πλαίσιο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην οδό Αμνησού. Και ποντίκια βγαίνουν και αρουραίοι βγαίνουν από τις απογετεύσεις. Οι αρμόδιοι εδώ λένε ότι θα περάσει ένας μήνας, οπωσδήποτε. Ένας μήνας θα περάσει. Είναι είσοδο και δύο εβδομάδες. Το κακό είναι ότι μπήκαμε σε μια λάθος εποχή. Σε μια εποχή η οποία είναι καλός ο καιρός, θα μπορούσε να περπατήσει ο κόσμος, να έρθει ένας πελάτης στα μαγαζιά μας. Όλοι αντιμετωπίζουμε εδώ προβλήματα, όλη η γειτονιά. Δεν μπορεί ο κόσμος να έρθει εύκολα, πάρα πολύ σκόνη. Το θέμα είναι να τελειώσει γρήγορα. Αυτό εκεί δηλαδή θέλουμε να πιεστεί λίγο η κατάσταση για να μην μας πάρει όλο το καλοκαίρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι, μετά από δύο χρόνια καραντίνας, προσπαθούμε να δουλέψουμε. Στην Αμνησού, κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης του πλακόστρωτου, εντοπίσαμε λοιπόν τις παροχές, αλλά και υπολείμματα κάποιες κατασκευής, την οποία δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε εάν δεν κάνουμε την τάφρο. Στους υπόλοιπους δρόμους της ανάπλασης πάλι εντοπίσαμε ένα αποχετευτικό αγωγό οθωμανικής περίοδου στη Γιάνναρη. Αυτό το δέντρο, παιδί μου, έχει γύρει προς τον μπαρκόνι μου. Και τις προάλλες ανέβηκε ένας κλέφτης και ευτυχώς εξύπνησα και βγαίνω και ήταν στο μπαρκόνι. Να το βγάλουν, να βάλουν κάτι άλλο, να είναι ίσιος ο κορμός του. Πέρα από τη σκόνη, διαμαρτύρονται και τα απόβλητα που τρέχουν, όπως λένε, από τις αποχετεύσεις, όπως και για τα ποντίκια, τα οποία σκουλατσάρουν ανενόχλητα στο οδόστρωμα. Δεν υπάρχει αυτό. Στα σημερινά δεδομένα το 2022 να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις υγειονομικού πλέον ενδιαφέροντος είναι απαράδεκτο. Έχουν βγει τα ποντίκια σε όλο το στενό. Φοβόμαστε μην μπουν μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε μικρά παιδιά. Το να σπάνε τις απογετεύσεις και να βγαίνουν απόβλητα είναι απαράδεκτο για εικόνες του 2022. Εδώ τώρα, αν δείτε, αυτή η αποχέτευση δίπλα στο παγκάκι εκεί, βγαίνουν όλα τα... όλες οι βρωμιές πέφτουν στο δρόμο. Άμα πάτε και τραβήξετε βίντεο εκεί θα τα δείτε. Έχει σπάσει, το σπάσει το μηχάνημα, εντάξει. Και θα το φτιάξουν, δεν ξέρω πώς θα το φτιάξουν. Σύμφωνα με τον Γιάννη Αναστασάκη, υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τις υποδομές της ΔΕΙΑΗ, με τον ίδιο να εκτιμά ότι το έργο θα ολοκληρώθει στα τέλη Ιουνίου.